Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων ετοιμάζονται να ρηχτούν οι υποψήφοι και από την Κρήτη. Συνολικά πρόκειται για 6.740 υποψήφιους από τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ του νησιού. 5.068 είναι πιο συγκεκριμένα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων και 1.672 των Επαγγελματικών. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων είναι 2.665 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 2.513 θα γράψουν εξετάσεις και 152 θα δώσουν προφορικά. Στο Λασίθι, 490 εκ των οποίων 469 θα γράψουν και 23 θα πούν προφορικά. Στο Ρέθιμνο οι υποψήφοι είναι 676, από αυτούς θα γράψουν 644 και προφορικά θα εξεταστούν 32 υποψήφοι. Στα Χανιά τέλος οι υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια είναι 1.235, οι 1.179 θα συμμετέχουν γραπτά στις εξετάσεις και οι 56 προφορικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από τα επαγγελματικά λύκεια θα διαγωνιστούν 752 υποψήφοι. Οι 647 από αυτού θα δώσουν γραπτά και οι 105 προφορικά. Στο Λασίθι, οι συμμετέχοντε θα είναι 255, οι 241 από αυτού θα γράψουν και οι 14 θα εξεταστούν προφορικά. Στο Ρέθυμνο, οι συμμετέχοντε θα είναι 175. Από αυτού, οι 140 θα γράψουν στι εξετάσει και οι 35 θα πούν προφορικά. Τέλος τα Χανιά, οι συμμετέχοντες πανελλαδικές εξετάσεις για το 2024 θα είναι 490, εκ των οποίων θα γράψουν οι 434 και οι 56 θα διαγωνιστούν προφορικά. Οι πανελλαδικέ εξετάσει ξεκινούν για του υποψήφιου στο Νεπάλ στι 30 και του υποψήφιου από τα Γενικά Λύκια στι 31 Μαου. Ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία πριν από τι γιορτέ του Πάσχα, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικέ εκπομπέ στα σχολεία, που θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν την πρώτη εβδομάδα μετά την επιστροφή από τι εορτέ, με στόχο όλα να είναι έτοιμα για τι πανελλαδικέ εξετάσει. Τα δοκιμαστικά των πανελλαδικών εξετάσεων θα ξεκινήσουν λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία και θα συνεχιστούν αμέσω μόλι ανοίξουν. Παρεμπιπτόντω, τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή 26 Απριλίου και θα επιστρέψουν οι μαθητέ και το προσωπικό στι 13 Μαου, αμέσω μετά τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα. Αυτέ οι δύο εβδομάδε λοιπόν θα γίνουν οι απαραίτητε εκπομπέ δοκιμαστικών, ώστε εφόσον εμφανιστούν κάποια τεχνική φύση προβλήματα να τα επιλύσουν επιτόπου οι υπεύθυνοι των σχολείων ηρεμία και κάλυψη των κενών, συνέστησε ο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, που επισήμανε ότι μέχρι τι εξετάσει και στι τέσσερι περιφερειακέ ενότητε του νησιού θα διεξαχθούν ημερίδε για υποψήφιου και γονεί, στη βάση τη ανάγκη να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και ήρεμα για τα παιδιά αυτή η περίοδο. Το λέμε κάθε χρόνο και είναι αυτό που πρέπει όλοι να στοχεύουμε, οι οικογένειες, οι μαθητές και οι μαθήτριες, ηρεμία να γίνεται μια αποτίμηση του καθενός και της καθεμιάς μαθητή ή μαθήτριας στο τι έχει μελετήσει μέχρι τώρα, να λύσει πιθανά κενά που υπάρχουν στην μελέτη και να πάει με ηρεμία στις εξετάσεις. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουν και οι οικογένειες, να είναι δίπλα στα παιδιά, να το νιώθουν αυτά και φυσικά να νιώθουν και εμείς είμαστε δίπλα και είμαστε δίπλα όπως κάθε χρόνο.